Ένα μείγμα καπνού και ομίχλης πλανιέται μυστηριωδώς στην ατμόσφαιρα και καλύπτει σαν μανδύας τα μυστικά της νύχτας εκείνης. Ο πρίγκιπας καλπάζει αγέροχα επάνω στο μαύρο άλογό του. Ξεπροβάλλει μέσα από το σκοτάδι, σκοτεινός σαν μάγος, μυστήριος σαν μάντης, ενιγματικός σαν μύστης. Φοράει μια μαύρη επιβλητική στολή, σαν ιερέας μιας πανάρχαιας μυστικής αδελφότητας. Η ωραιοτάτη τον περίμενε ήδη, μόνη της, μέσα στο σκοτάδι, τυλιγμένη σφιχτά στον πορφυρό μανδύα της, που έμοιαζε μαύρος μέσα στην ασέλινη νύχτα. Προσπαθούσε να αναγνωρίσει τη μορφή του, μέσα στο σκοτάδι. Με το χέρι της καρδιάς της αγκάλιαζε έναν θύρσο κολλητά απάνω της για να τον προφυλάξει να μην πέσει στα λάθος χέρια. Στο κλαδί του θύρσου ήταν τυλιγμένη ελικοειδώς μια φαρδιά πορφυρή κορδέλα, πλεγμένη συμμετρικά με κισό και αμπελόφυλλα. Στην κορυφή του ο θύρσος ήταν στεφανωμένος με ένα τεράστιο κουκουνάρι, στερεωμένο σε ένα κατακόκκινο ρόδι, ώσπου τον άκουσε και τον είδε να έρχεται. Καθρεφτίστηκε ακαταμάχητος μέσα στα μάτια της, αφοπλιστικά αθώος, σαν τραγικός ήρωας. Εκείνη τη στιγμή τα άστρα συνωμότησαν και δημιούργησαν την πιο καταπληκτική ξαστεριά από τη δημιουργία του κόσμου. Έλαμψαν πάνω στο γυαλιστερό ρόδι που, αντανακλώντας τη δέσμη φωτός προς το κουκουνάρι στην κορυφή του θύρσου, δημιούργησαν μια δίνη που τους στήληξε και τους δυο μέσα της. Τους συνεπήρε. Καθώς κοιτάχτηκαν στα μάτια, τα βλέμματά τους βυθίστηκαν το ένα μέσα στο άλλο και χάθηκαν στα βάθη των ψυχών τους. «Δώσε μου τον θύρσο», της φώναξε, χωρίς να κατεβεί από το άλογο και χωρίς να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Εκείνη τον υπάκουσε αμέσως, σαν υπνοτισμένη. Διστακτικά του άπλωσε το χέρι της. Εκείνος άρπαξε αμέσως τον θύρσο. Τον κράτησε γερά με το ένα του χέρι, ενώ με το άλλο τη βοήθησε να ανεβεί στο άλογο του. Την έβαλε να καθίσει μπροστά του και την έκλεισε στην αγκαλιά του, καθώς έπιανε τα γκέμια. Με μια λάμψη στα μάτια του, το άλογο διάλεξε τον δρόμο. Ξεκίνησε αργά-αργά, σχεδόν τελετουργικά, παίρνοντας το μονοπάτι μέσα στο μαγευτικό δάσος με τα πανύψηλα πεύκα. Ακολούθησε τη φιδωτή ανηφορική πορεία προς το ιερό βουνό που από το μάρμαρο που είχε βγει από τα σπλάχνα του φτιάχτηκαν αγάλματα και ένας περίλαμπρος ναός. Μία εκοφαντική σιωπή απλωνόταν γύρω τους. Τα κλαδιά των πανύψηλων πεύκων δεξιά και αριστερά τους φαίνονταν σαν τεράστια χέρια γιγάντων. Περνούσαν μέσα από αυτή την οργιώδη διαδρομή για αρκετή ώρα. Τους απειλούσαν ή τους προστάτευαν. Συνέχιζαν τον δρόμο τους αμίλητοι, σφιχταγκαλιασμένοι πάνω στο άλογο, σχεδόν κρατώντας την ανάσα τους, ώσπου έφτασαν σε ένα ξέφωτο.
ήρεμο, γαλήνιο. Το άλογο σταμάτησε απότομα, όπως σταματάει κάποιος σαν μαγεμένος και μυστικά συγχρονισμένος. Λες και γνώριζε το τέρμα της διαδρομής. Λες και γνώριζε ότι το ταξίδι του σταματούσε εκεί. Οι δυο αναβάτες έπρεπε πεζοί να διασχίσουν το διάσελο και να ανεβούν τη μικρή ανηφόρα που οδηγούσε στο άντρο του Πάνα. Μπροστά τους ακριβώς έχαστηκε σαν τεράστιο ανοιχτό στόμα η είσοδος μιας σπηλιάς, μέσα στην οποία βρισκόταν ο πανάρχαιος βωμός του Θεού Πάνα. Του Θεού που τόλμησε να συνδυάσει την ανθρώπινη και τη ζωώδη μορφή. Του Θεού που τόλμησε να αποκαλύψει την αλόκοτη μορφή. Του Θεού που παρουσιαζόταν ξαφνικά στους ανυποψίαστους ανθρώπους με τη συνοδεία του, τους σάτυρους και τον Πρίαπο. Ο πρίγκιπας κατέβηκε από το άλογό του και βοήθησε και την ωραιοτάτη να κατεβεί και εκείνη. Προχώρησαν προς το άντρο, πιασμένοι χέρι-χέρι, αποφασισμένοι για την τελετή της μοίησής τους. Εκείνος κρατούσε τον θύρσο με υψωμένο το χέρι του. Όταν έκαναν ένα βήμα στην είσοδο της σπηλιάς, κοντοστάθηκαν. Πριν κάνει ο πρίγκιπας το επόμενο βήμα, γύρισε και την κοίταξε όπως είχε κοιτάξει ο Ορφέας την Ευρυδίκη λίγο πριν την έξοδό τους από τον Άδη. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι ήταν εκεί μαζί του με την ψυχή και το σώμα της. Η ωραιοτάτη τον ακολούθησε πιστά ως βουβή θυσία στον αέναο βωμό της προσμονής. Περπατούσαν μέσα στη σπηλιά που απλωνόταν αχανής και μυστήρια μπροστά τους, χαμένοι στους μύθους και στους θρύλους των βουνών και των ανθρώπων. Μια μυστηριακή άβρα σαν διαφανές πέπλο μαγείας τους κάλυψε μόλις πέρασαν την είσοδο της σπηλιάς, που αποτελούσε το επίκεντρο του ενίγματος του Ιερού Βουνού από την αρχή του κόσμου. Ο χρόνος πίσω τους σφάλισε. Ο κόσμος έξω από τη σπηλιά έκλεισε. Δεν υπήρχε γυρισμός στο παρελθόν για όποιον τολμούσε να μπει στη σπηλιά αυτή. Ήταν σαν να μην υπήρξε ποτέ το πριν στη γη για αυτούς, σαν να κατάπιε την προηγούμενη ζωή τους η άβυσσος της σπηλιάς, με την είσοδό τους εκεί, μέσα στα μυστήρια ενδότερά της. Μια παλάμη σκαλισμένη στο εσωτερικό της σπηλιάς τους καλωσόρισε, λάμποντας μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Παραξενεύτηκαν από το περίεργο αυτό θέαμα. Ανοιγόκλεισαν τα μάτια τους για να βεβαιωθούν ότι έβλεπαν καλά. Τους έγνεψε να εισέλθουν χωρίς φόβο, σαν να χάιδευε το βράχο. Νόμισαν για μια στιγμή ότι τους ξεγέλασαν τα μάτια τους στο σκοτάδι, καθώς είδαν τη σκαλισμένη στο βράχο παλάμη να ταξιδεύει από τείχωμα σε τείχωμα, να σέρνεται σαν φίδι περιμετρικά πάνω στον βράχο, όλο και πιο βαθιά στην σπηλιά. Κι όλο τους έγνεφε, αργά-αργά, να την ακολουθήσουν, να πλησιάσουν τον βωμό. Συνέχισαν να ακολουθούν τα σημάδια και να περπατάνε προς το βάθος της σκοτεινής σπηλιάς. Σταμάτησαν και έκαναν ένα βήμα πίσω όταν είδαν σπίθες να ξεπετάγονται ξαφνικά ακριβώς μπροστά τους. Σαστισμένοι, είδαν τις σπίθες ύστερα να εξαπλώνονται στον σχηματισμό ενός μεγάλου κύκλου. Σύντομα, οι σπίθες μετατράπηκαν αθόρυβα σε πολύχρωμες φλόγες
και φώτισαν ολόκληρο το εσωτερικό του κύκλου με ένα φως αλόκοσμο, σαν σέλας. Τα μάτια τους καθρέφτησαν μαζί με τις φλόγες και την έκσταση της ψυχής τους, δίνοντας νοερά νόημα στην ύπαρξη και των δυών τους. Απολύτως συγχρονισμένα, αλλά χωρίς να έχουν συνεννοηθεί από πριν, πήδηξαν μέσα από τις φλόγες και εισήλθαν στον μαγικό κύκλο. Ταυτόχρονα, με τον ίδιο ακριβώς βηματισμό, προσγειώθηκαν κοντά στο κέντρο, όπου βρισκόταν ο μεγάλος πέτρινος βωμός. Επάνω του είχε δυο χρυσά κύπελα με κατακόκκινο κρασί, σαν αίμα, εμπλουτισμένο με μαγικά βότανα. Ένα θυμία μαστήρακα έκαιγε στην άκρη και ζάλιζε με τη μυρουδιά του τις αισθήσεις τους. Ένιωσαν ένα κύμα καυτού αέρα να τους μαστιγώνει το πρόσωπο. Ένιωσαν να ανοίγει το κουτί της Πανδώρας μπροστά τους, για να τους δείξει όλα τα μυστικά του κόσμου. Ένιωσαν ότι το νόημα της ζωής είχε αποκαλυφθεί μόνο σε αυτούς, σε αυτήν την τελετή μοίησής τους. Μέσα σε όλους τους θνητούς του πάντα και του ποτέ, είχαν επιλεγεί αυτοί οι δύο αποκλειστικά από τις μοίρες τις ίδιες ή από τους εαυτούς τους, για να λάβουν μέρος στο μυστήριο της μόνης απόλυτης ανθρώπινης αλήθειας, του έρωτα ή του θανάτου. Δεν δικαιούνταν να το αρνηθούν αυτό στους εαυτούς τους. Άλλωστε, είχαν δει και οι δυο το ίδιο όνειρο, τη νύχτα του χειμερινού ηλιοστασίου. Ήξεραν τι θα ακολουθούσε, το είχαν ήδη ζήσει νοερά. Είχαν συναντηθεί στο ίδιο ακριβώς σημείο του ονείρου τους και της σπηλιάς, για να προβλέψουν τη μαγεία της ένωσής τους και της ένωσής τους με το Θείο, εκεί, στον ιερό αυτόν τόπο. Είχαν ήδη διαισθανθεί σε μια απόκριφη προφητεία στιγμές ανίποτης αιωνιότητας και ομορφιάς και δύναμης, σαν αυτή που πηγάζει και αναδύεται από τον τόπο τον ίδιο. Γύρισαν και αντίκρισαν για πρώτη φορά ο ένας τον άλλον γυμνό, σε αυτό το μυστικό και ενιγματικό ταξίδι της αναζήτησής τους. Η κοσμική μαγεία έπεσε μοιραία επάνω τους. Δεν μπόρεσαν να αντισταθούν. Τα μάτια τους δάκρυσαν νέκταρ για να καούν πιο γλυκά. Ο πρίγκιπας, καθώς την κοιτούσε ακόμα, ύψωσε τον θύρσο. Πήρε το ένα κύπελο, της το πρόσφερε και κράτησε το άλλο για τον εαυτό του. Έφεραν στα χείλη τους ταυτόχρονα τα κύπελα και ήπιαν όλο το μαγεμένο με φίλτρα του Διόνυσου κρασί. Αυτό που θα ακολουθούσε θα τους πήγαινε σε μια άλλη διάσταση, κάπου μεταξύ ονείρου και πραγματικού, κάπου μεταξύ ορατού και αόρατου, κάπου μεταξύ αλήθειας και φαντασίας. Κι ύστερα, χαμήλωσε τον θύρσο και τον πλησίασε στη φλόγα, στον ακόμα φλεγόμενο κύκλο γύρω τους. Αναμένο, τοποθέτησε τον θύρσο όρθιο, ευλαβικά, στην ειδική υποδοχή επάνω στον πέτρινο βωμό, σαν δάδα που φωτίζει τον δρόμο για να μην χαθεί κανείς και να μην κοπεί στα κοφτερά βράχια της συμβατικής πραγματικότητας που δεν συγχωρεί την ομή αλήθεια του ενστικτού.
Χωρίς άλλη καθυστέρηση την άγγιξε, λέμαργα, τον άγγιξε και αυτή, άγρια. Έζησαν την αλήθεια της ιεροτελεστίας. Πραγματοποίησαν το μόνο θέλημά τους. Έπραξαν αυτό που ήθελαν, με αγάπη. Η μανία του Θεού είχε μπει μέσα τους και τους όριζε. Τους έκαιγε και τους διψούσε. Από μακριά ακούστηκε μουσική. Φόρμιγγες και τύμπανα που όλο και πλησίαζαν, όλο και δυνάμωναν. Κοινώνησε ο ένας τον άλλον με κατάνοιξη. Κι ύστερα πρόσφεραν κι οι δυο μαζί, ενωμένοι, τον εαυτό τους στον Πάνα, μαζί με τον φλεγόμενο Θύρσο, που συμβόλιζε το πάθος του ενός για τον άλλον. Ο Θεός Παν παρέμεινε κρυμμένος στην πιο σκοτεινή γωνιά του άντρου του και κρυφοκοιτούσε όπως κάνει σε όλους τους αιώνες. Παρακολουθούσε τα πάντα ενώ σκεφτόταν τις νύμφες με τα αέρινα φορέματά τους που θα έμπαιναν χορεύοντας μέσα στη σπηλιά του σε λίγο. Το σκοτάδι της ζωής νικέται σε έκσταση, οργιαστικά κηδονικά, με την ακολουθία να εισβάλλει στη σπηλιά. Οι μουσικοί παίζουν δυνατά. Οι νύμφες ναϊάδες του δάσους στροβιλίζονται σε ξέφρενους χορούς, καθώς αντιλαμβάνονται τη συνέχιση της ζωής μέσα από την αναγέννηση των ανθρώπων και όλης της φύσης. Ο πρίγκιπας και η ωραιοτάτη θυσιάζονται ξανά και ξανά και ξανά και αναγεννιούνται σε μια μάχη δίχως τέλος και δίχως νικητή. Όπως ακριβώς γίνεται με όλους που τολμούν να επισκεφτούν τα ιερά του Πάνα, σ' όλους τους αιώνες, διότι όλοι αισθάνονται μέσα τους την ίδια ορμή να τους κυριεύει, ακόμα και στις μέρες μας. Ο Θύρσος καίγεται ακόμα στον βωμό. Αποσυμβολίστε.